δεύτερο βίντεο της σειράς On Fire και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρώην παίκτη του ΠΑΣ Λαμία και τωρινό αρχηγό της ομάδας της Δόξας Δράμας, Ιορδάνη Παπαργύριου. Απολαύστε. Ιορδάνη, αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε που αποδέχτηκε την πρόσκληση του Sport 66 για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, θα ξεκινήσουμε με κάποιες προσωπικές ερωτήσεις. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Ποια ομάδα θα πάρει το επόμενο πρωτάθλημα Ελλάδος? Του χρόνου εννοείς τώρα σε καινούργιο? Ναι. Δεν είναι πολύ ασχολούμενος από την αλήθεια, δεν ξέρω. Ένας από τους τέσσερις πρώτους μάλλον θα το πάρει, δεν ξέρω. Συνήθως την έκπληξη στην Ελλάδα δεν την κάνουν οι μικρές ομάδες, που είναι μείον αυτό, αλλά δεν ξέρω. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης. Θα δούμε. Αν ήταν να καταλήξει σε έναν. Τέτοιες σχηματικές ψυχές δεν μπορώ να κάνω, δεν ξέρω. Ωραία. Επειδή είμαι και από τη Θεσσαλονίκη, θα πω λίγο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είμαι και φανατικός, μη σου πω ψέματα. Ωραία. Συνεχίζουμε με το ποιος κατά τη γνώμη σου είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Κοίτα να σου πω, η φιλοσοφία η δικιά μου πώς είναι για αυτή την ερώτηση και είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής που μαλώνουν για Μέση Ρονάλντο γιατί είναι καλύτερος προπονητής. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας καλύτερος. Δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Όλοι είναι καλοί σε κάτι. Όλοι είναι καλοί στη δουλειά τους και όλοι προσπαθούν για το καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερος ή χειρότερος. Αυτό. Εσύ ποιο στυλ προτιμάς, αμυντικό ή επιθετικό? Και αυτό είναι μια παρεξηγημένη ερώτηση στους ποδοσφαιριστές που γίνεται. Γιατί όταν παίζεις ποδόσφαιρο και άμυνα, κάνεις και επίθεση. Τώρα, μερικές λεπτομέρειες που υπάρχουν στις τακτικές, διάφορες που υπάρχουν, αυτές πιστεύω ότι ο κόσμος δεν τις βλέπει. Απλά επειδή έχουν συνηθίσει να λένε για αμυντικό ποδόσφαιρο, ένας προπονητής σου έχει μείνει η ρετσινιά του ότι παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο, δεν κοιτάνε κάποιες λεπτομέρειες που υπάρχει μέσα στο γήπεδο και έχουν βαφτίσει ένα προπονητή ότι παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο. Άλλος παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Π.χ. Γουαρδιόλα, να πούμε, για επιθετικό ποδόσφαιρο θέλεις. Για μένα, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Υπάρχουν, άμα καταλάβεις την αμυντική λειτουργία σου με τον Γουαρδιόλα, θα πεις δουλεύει τρομερή αμυντική τακτική, ας πούμε. Επικεντρώνεται στην κατοχή της μπάλας. Επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο, στη δικιά του φιλοσοφία. Δεν επικεντρώνεται ούτε στην κατοχή, ούτε στην αμυντική, ούτε στην επιθετική τακτική. Επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο, σε αυτό που θέλει να βγάλει αυτός, η δικιά του προσωπικότητα που να βγει, μέσω των παικτών του πάντα. Σε μερικές μέρες ξεκινάει το Euro. Ποιος πιστεύεις ότι θα σηκώσει την κούβα? Πέτυχες τώρα εδώ σε άνθρωπο που δεν τα παρακολουθεί και πολύ, αλλά τι να σου πω τώρα. Γερμανία να πούμε. Έξω θα πέσω μάλλον, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, καθόλου δεν τα παρακολουθώ και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Από εθνικές. Έχω ερωτήσει για το δικό μας πρωτάθλημα και δεν ήξερα να σου απαντήσω καλά. Δεν τα παρακολουθώ και πολύ. Από εθνικές εκτός από την Ελλάδα, ποια υποστηρίζεις έτσι πιο πολύ? Πάλι, θα σου πω καμία. Καμία. Όταν πέσει η εθνική Ελλάδος, μπορεί να κάτσω να το δω, ας πούμε. Μπορεί να κάτσω να το δω, αλλά δεν είμαι φανατικός σε αυτά τα πράγματα. Κάνω άλλα πράγματα κάθε μέρα. Δεν παρακολουθώ τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Μεταξύ μας, ποια ομάδα υποστηρίζεις? Εδώ, τι ομάδα είσαι? Εδώ είναι Ελλάδα. Σου είπα, επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη, λίγο ΠΑΟΚ θα έλεγα. Από μικρό παιδί ΠΑΟΚ έβλεπα στις καφετέρειες που πήγαινα. Αλλά τώρα μεγαλώνοντας δεν είναι, το έχω αφήσει και αυτό. Δηλαδή, ούτε άμα το δω στην τηλεόραση, επειδή μπορεί να το αλλάξω κιόλας. Δεν έχω κάψα να το δω. Μικρός παρακολουθούσες, πήγαινε στο γήπεδο? Ναι. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν πήγαινα, γιατί ήμουν μικρός και εγώ μένω σε χωριό. Ευαγγελισμός έλεγε το χωριό μου και ξεκίνησα να παίζω και ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε στις καφετέρειες του χωριού. Όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ γινόταν ένας χαμός στο χωριό. Οι περισσότεροι ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ είναι εκεί πέρα. Αλλά μόνο εκεί, στο χωριό. Δύο φορές να έχω πάει στο γήπεδο. Σε ωραία ματς. Μ' άρεσε όμως η ατμόσφαιρα. Θα ήθελα να ξαναπάω. Ιορδάνη, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να πιούμε και λίγο καφέ για τη στέγνωση στο στόμα μας. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Ιορδάνη, ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της συνέντευξης με ερωτήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την ποδοσφαιρική σου καριέρα μέχρι στιγμής. Καταρχήν, πού γεννήθηκες και πού έκανες τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά βήματα? Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη. Μέχρι μικρά νήπια πήγα εκεί, μεγάλα νήπια. Μετά μετακομίσαμε στο χωριό μου, στον Ευαγγελισμό, που εκεί μεγάλωσα. Εκεί έπαιξα και ποδόσφαιρο, στη Δάφνη Ευαγγελισμού. Το οποίο έτσι ξεκίνησε και η ποδοσφαιρική μου καριέρα. Δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου για να παίξω ποδόσφαιρο. Μου άρεσε απλά το ποδόσφαιρο και επειδή κάναμε μια πολύ καλή χρονιά τότε, ήμασταν από το γάμα τοπικό ήταν η ομάδα, ανεβήκαμε β' τοπικό και μετά από εκεί άρχισε το όνειρο να αρχίσει να δημιουργείται και πήγα δοκιμάστηκα σε μετά και έγινε όλη η καριέρα μου. Είχες κάποιο ποδοσφαιρικό είδωλο? Όχι, δεν έχω ποδοσφαιρικά είδωλα. Απλά μου αρέσει να καμαρώνω μερικές φορές σε κάποιες πράξεις κάποιων ανθρώπων και τον τρόπο που αγωνίζονται, ρε παιδί μου. Όχι ότι τον έχω πρότυπο, αφήσα στο δωμάτιό μου και τέτοια. Δεν είμαι υποστηρικτής αυτών των είδωλων. Γιατί αμυντικός και όχι σε κάποια άλλη θέση? Δεν ξεκίνησα αμυντικός. Ξεκίνησα να παίζω αριστερό winger, αριστερό εξτρέμ, το λέγαμε παλιά. Και όταν πήρα τη μεταγραφή μου από τη Δάφνη Ευαγγελισμού στον Οδυσσέα Κορδελιού, τότε ήταν Δέλτα Εθνική,
Έπαιξα μια χρονιά αριστερό εξτρέμ, αλλά δεν μου άρεσε και πολύ θέση. Έπαιζα με πολύ άγχος, δεν μου βγαίνουν αυτά που θέλω να κάνω. Και σε ένα μάτσο ο προπονητής μου είχε δοκιμάσει αριστερό μπακ, επειδή έλειπαν τα παιδιά που έπαιζαν αριστερό μπακ. Και πήγα πάρα πολύ καλά και γλυκάθηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ θέση. Μου άρεσαν τα τρεξίματα, η αμυντική λειτουργία, ένας ποδοσφαιριστής. Μου άρεσε, πολύ περισσότερο η άμυνα, ρε παιδί μου, και η επίθεση, αλλά μου αρέσει και η άμυνα. Και έτσι γύρισα από εκεί, από τη Δέλτα Εθνική, και μετά, μέχρι σήμερα, παίζω αριστερό μπακ. Ως αμυντικός, τι έχεις να πεις για την έκφραση «Η μπάλα ή ο παίκτης»? Κοίτα, είναι μια παλιά έκφραση αυτή, η οποία μερικές φορές λειτουργεί και σήμερα. Αναλόγως σε ποιο σημείο του γηπέδου βρίσκεσαι, σε ποιο λεπτό του παιχνιδιού βρίσκεσαι, πιστεύω ότι ναι. Μερικές φορές ισχύει αυτό, η μπάλα ή ο παίχτης. Πρέπει να γίνει και αυτό. Έχει χρειαστεί στην ποδοσφαιρική σου καριέρα να διαδιαλέσεις και ρόλο τερματοφύλακα σε κάποια φάση που ίσως να έχει βγει εκτός εστίας? Ναι. Όταν μετά από τον Οδυσσέα Κορδελιού, έκατσα 2 χρόνια εκεί, πήγα έπαιξα στην Καβάλα, Β' Εθνική τότε, και παίζαμε ένα μάτσε μέσα στην Ζάκυνθο, αν δεν κάνω λάθος. Και έγινε μια φάση το πρώτο μήχρονο και αναγκάστηκα, ήμουν πάνω στη γραμμή εγώ, και έκανε σουτ ο αντίπαλος, και αναγκάστηκα να βάλω το χέρι και την έκοψα. Και πήρα και κόκκινη και βγήκα, αλλά ευτυχώς το παιδί που έπαιζε τερματοφύλακα, ο δικός μας, το πιασε το πέναλτι. Το πιασε, ευτυχώς. Ναι, δικαιώθηκα. Πανηγύριζα μετά. Αντίδραση από κερκίδα? Παίζαμε εκτός έδρας, πολύ βρήσιμο. Δύσκολα ήταν. Γιατί έκοψα τον γκολ τους και δεν βάλαν και το πέναλτι. Και μετά υπήρχε λίγο έντονη διαμαρτυρία απ' έξω. Γίνονται κι αυτά. Γίνονται, βέβαια. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Σε πόσες ομάδες έχεις αγωνιστεί και ποιες ήταν αυτές? Ξεκίνησα από όσο είπα πριν, από τη Δάφνη Ευαγγελισμού, από το χωριό μου. Μετά πήγα στον Οδυσσέα Κορδελιού. 2 χρόνια έκατσα εκεί πέρα. Μετά Καβάλα, 1 χρόνο. Μετά από την Καβάλα πήγα στην Καρδίτσα. Μετά Τρίκαλα έκατσα 6 μήνες. Μια πολύ καλή πορεία που κάναμε τα Τρίκαλα. Και μετά ήρθα στη Λαμία για 3,5 χρόνια. Β' και Α' εθνική ήμασταν εδώ. Και μετά τα τελευταία 2 χρόνια τώρα αγωνίζομαι στη Δόξα Δράμας. Σου αρέσει τη Δόξα? Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μια ιστορική ομάδα. Ο κόσμος είναι φανταστικός και φανταστική πόλη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και βρίσκεσαι και στη θέση του αρχηγού. Όχι, δεν είμαι πρώτος αρχηγός στην ομάδα. Κατά ανάγκη μπήκα, επειδή τα παιδιά που έπαιζαν ήταν αρχηγοί, ήταν τραυματίες. Και μετά, ξέρεις πώς είναι και οι προπονητές τώρα, το έβαλα μια φορά, νικήσαμε για τα γούρια, συνέχισα να είμαι εγώ. Δεν το θεωρώ και πολύ δίκαιο όμως. Εκεί που έπρεπε να πάει το περιβραχίνο πήγε. Εξάλλου, το είπα και σε μια συνέντευξή μου στη Δράμα, ότι το περιβραχίνο δεν μου λέει τίποτα. Μ' αρέσει να βλέπω ηγέτης μέσα στο γήπεδο. Όχι, αυτός που φοράει το περιβραχίνο δεν σημαίνει ότι είναι και αρχηγός της ομάδας. Σαφώς. Αυτό. Με την ομάδα της Λαμίας αγωνίστηκες για 3,5 χρόνια. Θέλουμε να μας πεις ποιες είναι οι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη σου και ποια είναι η σχέση σου με τους οπαδούς της ομάδας. Με τη Λαμία κάναμε μια πολύ καλή σεζόν τότε που ανεβήκαμε από τη Β' στην Α. Εκεί πιστεύω έτσι τις μεγαλύτερες στιγμές μου. Ένα από αυτά ήταν και το μάτς κυπέλου με την ΑΕΚ εδώ μέσα, που ήταν το γήπεδο γεμάτο. Στην ουσία αυτές είναι οι πιο ωραίες στιγμές, όταν συμμετέχει και ο κόσμος. Είχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα το γήπεδο. Σίγουρα ήταν και άνοδος στην Α' Εθνική. Μεγάλη στιγμή κι αυτή. Πιστεύω αυτές οι 2 ήταν από τις μεγαλύτερες στιγμές που ζήσαμε. Και γενικά όλη η πορεία μας από το δεύτερο εξάμηνο και μετά, που μπήκαμε στην πορεία της ανόδου και μετά που ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, ποιες ομάδες πάνε για άνοδο, εκεί σε κάθε μάτς ήταν μεγάλη στιγμή για μένα. Ήταν κάθε μάτς και ντέρμπι. Κάθε μάτς και ντέρμπι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά από τη Β' για να ανέβει στην Α, είναι δύσκολο. Και για μας κάθε νίκη που κάναμε ήταν μια μεγάλη στιγμή, πιστεύω. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Δόξα Δράμας. Ένα βαρύ όνομα με ιστορία σε Α αλλά και Β' εθνική. Μίλησε μας για αυτό το κεφάλαιο. Η Δόξα Δράμας είναι μια μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα, με ένδοξη ιστορία στο παρελθόν. Έχει παίξει Α εθνική, Β' εθνική με πολύ καλή ομάδα, υπολογίσιμη πάρα πολύ ομάδα. Πιστεύω ότι τώρα που εκεί που βρίσκεται δεν αξίζει να είναι εκεί πέρα που βρίσκεται. Χρειάζεται μια προσπάθεια από όλους. Να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια για να γυρίσει, πιστεύω, η Δόξα εκεί που πρέπει να είναι. Είναι μια ωραία πόλη, είναι μια ωραία ομάδα. Οι φίλαθλοι είναι πάρα πολύ θερμοί. Δεν τους γνώρισα εγώ πολύ λόγω κορονοϊού φέτος, δεν επιτρεπόντουσαν να είναι στο γήπεδο. Αλλά επειδή είμαι 2 χρόνια στη Δράμα, την προηγούμενη χρονιά το ζήσα, τους έζησα από κοντά. Αλλά πιστεύω ότι θα τους ζούσα καλύτερα αν η ομάδα έκανε πορεία ανόδου. Πάντα γίνεται αυτό. Όταν η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, πάντα ο κόσμος συμμετέχει περισσότερο. Επιφυλάσσομαι για το μέλλον να ζήσω μια τέτοια στιγμή στη Δράμα, θα το ήθελα πάρα πολύ, γιατί όπως είπα είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο στη Δόξα Δράμας, με πολλούς οπαδούς, φιλάθλους, και είναι μαγικές στιγμές να ζεις πορείες πρωταθλητισμού. Κλείνοντας, θα θέλαμε να δώσεις μια ευχή για το ποδόσφαιρο, με βάση τις δύσκολες στιγμές που πέρασε λόγω του κορονοϊού, αλλά και μια ευχή στην ομάδα του ΠΑΣ Λαμία και της Δόξας Δράμας αντίστοιχα. Να ξεκινήσω από το τέλος της ερώτησης. Είναι αγαπημένες ομάδες και οι δύο.
να ευχηθώ ότι καλύτερο και στον Μπασελαμία και στην Δοξαδρά μας και σε όλες τις ομάδες που έχω αγωνιστεί και σε όλες τις ομάδες του πλανήτη και σε όλα τα ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Τα καλύτερα εύχομαι. Όσο αφορά το ποδόσφαιρο, αυτό που εύχομαι και αυτό που με λυπεί καθημερινά είναι να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις για μας, τους ποδοσφαιριστές και για όλους αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, να είναι σοβαροί άνθρωποι, επαγγελματίες και να γνωρίζουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο και τι σημαίνει γενικά επαγγελματικός αθλητισμός. Γιατί με αυτό που βίωσα εγώ προσωπικά φέτος με τον κορονοϊό, οι άνθρωποι που έπαιρναν αποφάσεις για το ποδόσφαιρο μας έκαναν να περάσουμε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι λες και ήταν στο σημείο, σε μια θέση άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν τι σημαίνει επαγγελματικός αθλητισμός. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπουν στις κέρες θέσεις αυτές άνθρωποι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και που γνωρίζουν και που αφουγκράζονται όλους τους ποδοσφαιριστές και όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αυτό να ευχηθώ και μακάρι τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που βρέθηκες εδώ μαζί μας σήμερα και να σου δώσω και ένα δώρο, μία κούπα από το Sport 66. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την ευχή να σηκώσεις πολλές κούπες στην καριέρα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο. Και είναι χαρά μου να βλέπω νέα παιδιά να ασχολούνται με τη δημοσιογραφία με τόσο μεγάλο ζήλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Όσο για εσάς, μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο. Καλή συνέχεια.